Σήμερα στις 9 του Μάη είναι η επέτειος της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών, της αθάνατης εποπίας του Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού, που κανένας δεν πιάνει στο στόμα του. 20 εκατομμύρια νεκροί, 5 εκατομμύρια μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σήμερα είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης του Κόκκινου Στρατού, των αντιστασιακών κινημάτων της Ευρώπης, με τον πρωτοπόρο και καθοριστικό ρόλο των κομμουνιστικών κομμάτων. Και ο λαός γνωρίζει ποιος οργάνωσε, ποιος καθοδήγησε, ποιος έφυγε από τα νύχια του φασισμού που παρέδωσαν οι τότε χρυσαυγίτες τους κομμουνιστές και οργάνωσε αυτή την μεγάλη εποπία. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε περήφανοι που το κόμμα μας ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή κατά της πάλης του φασισμού. Δεν είναι η μέρα της Ευρώπης σήμερα, κυρία Λιμπεράκη και κυρία Καφαντάρη. Ποιας Ευρώπης? Και ο Χίτλερ Ευρώπη δεν ήτανε? Δεν είναι η μέρα της Ευρώπης, όπως ανιστόρητα επιχειρεί να καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα άλλα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομά της, όλοι σας, πλην ΚΚΕ. Όλα αυτά τα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση λυσαλέα προσπαθεί να σβήσει από τη μνήμη των λαών την αντιφασιστική νίκη. Όλα αυτά τα χρόνια μαζί, Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελεύθεροι, όλοι οι θειασότες του καπιταλισμού και με την ανοχή ορισμένων ονομαζόμενων αριστερών, και μη βιάζεστε να διαμαρτυρηθείτε, θα σας φέρω στοιχεία το τι έχουν ψηφίσει πλην ΚΚΕ και ορισμένων άλλων, όλοι προσπαθούν να πλαστογραφήσουν την ιστορία. Προσπαθούν να αθωώσουν το φασισμό, εξισώνοντας την πιο σκοταδιστική θεωρία, την πιο ακραία μορφή εξουσίας του κεφαλαίου, τη θεωρία του ναζισμού-φασισμού, με την πιο πρωτοπόρα θεωρία που γέννησαν τα ανθρώπινα μυαλά, την θεωρία του κομμουνισμού. Γιατί άραγε? Γιατί ο φασισμός είναι μορφή ακραία μεν εξουσίας του κεφαλαίου. Και έχει αποδειχθεί ιστορικά, τα έχω πει πολλές φορές, ποιος παρέδωσε στην εξουσία του Χίτλερ, στο Χίτλερ, τι έκαναν οι Αμερικάνοι κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητά δεν βγάζει άχνα, αθωώνει το φασισμό, στηρίζει κυβερνήσεις που έχουν τα κομμουνιστικά κόμματα παράνομα, αυτούς που μπήκαν στην πρώτη γραμμή και πάρεψαν το φασισμό, νομιμοποιεί και στηρίζει κυβερνήσεις που δίνουν συντάξεις σε δολοφόνους των SS που συνεργάστηκαν με τον Χίτλερ. Όλα αυτά τα χρόνια σιωπά ενθαρρύνει τον φασισμό και όχι την ακροδεξιά, όπως λέτε. Φοβάστε τη λέξη? Αυτό, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, αποτελεί προσβολή στα εκατομμύρια θύματα, στα 50 εκατομμύρια νεκρών, που 20 ήταν Σοβιετικοί, που θυσιάστηκαν για να τσακίσουν τον ναζιστικό τέρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία έχετε σημαία με την βάρβαρη πολιτική της και το χυδαίο πρόστιχο αντικομμουνισμό, αυτό κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σέβεται τίποτα. Τι να σεβαστεί? Το αίμα των λαών πίνουν και τους έχετε και για Ευρώπη σάκι. Ποια Ευρώπη? Ποια Ευρώπη, αλήθεια? Αυτή που αναδεικνύει τους φασίστες ήρωες και τους αγωνιστές κατά του φασισμού, τους πάει φυλακή? Αυτή λοιπόν ανέστησε το φασισμό με την πολιτική της, την αντιλαϊκή, τη βάρβαρη πολιτική, και με τον αντικομμουνισμό, λέω το γενικευμένο, και τα προγράμματα που υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αποδεικνύεται ότι το αντίπαλο δέος είναι ο κομμουνισμός και δεν είναι ο φασισμός. Ο φασισμός είναι παιδί τους, και το παιδί τους όχι μόνο δεν το αρνούνται, δεν το απαρνούνται, αλλά τους στηρίζουν. Γιατί? Γιατί είναι τα μαντρόσκυλα του συστήματος. Άλλοτε τους δένουν και άλλοτε τους αμολάνε για να χτυπήσουν το λαό. Και σήμερα μπροστά στις εκλογές και όλα αυτά τα φούμαρα που λέτε, με συγχωρείτε για την έκφραση, πολιτικά εννοώ, περί Ευρώπης, περί Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί το τι παίζεται, των λαών,
Δικτατορία των μονοπωλίων, κοινική. Στο λαό απευθύνομαι. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κρίση? Τσάκισε τον ελληνικό λαό. Σύντριψε τους εργαζόμενους. Τους έστειλε στο θάνατο πάρα πολλούς. Στην πείνα, στη φτώχεια. Μα αυτή λοιπόν, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά στις ευρωεκλογές, λέτε προοδευτικό μέτωπο. Με ποιους αλήθεια? Για να περιγράψουμε ποιοι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Ειδικά τη δεκαετία του 2000. Ποιοι ήταν? Το Λαϊκό Κόμμα του κυρίου Βέμπερ, παραδείγματος χάρη, που το έχετε σημαία. Μόνο αυτοί, σοσιαλδημοκράτες, μαζί, φιλελεύθεροι μαζί, όλοι αυτοί έστησαν το χορό αυτό να ευνουχίσουν από το λαό την προοπτική να ζήσει μια ανθρωπίνη ζωή. Με αυτούς λοιπόν ζητάτε να κάνετε προοδευτικό μέτωπο, και αυτά πρέπει να τα ξέρει η νεολαία και ο λαός. Γι' αυτό λοιπόν μπροστά στις κάλπες των ευρωεκλογών, όλοι που μισούν, που συχαίνονται, που αντιπαλεύουν το φασισμό, πρέπει να κάνουν ένα βήμα, άλμα, να ρίξουν στην κάλπη το ψηφοδέλτιο με το σφυροδρέπανο του ΚΚΕ, το σφυροδρέπανο που μπήχτηκε στην καρδιά του φασισμού πάνω στο Ράισταγ το 1945, γιατί αυτοί τσάκισαν το φασισμό και όχι οι δυτικοί σύμμαχοι, κυρία Καφαντάρη, που δεν φοβάστε να πείτε ακόμα και την ιστορική αλήθεια. Αυτή θα είναι η πραγματική απάντηση. Γιατί οι κομμουνιστές είναι αυτοί που ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή, και όχι μόνο της αντιφασιστικής πάλης. Αυτή θα είναι η απάντηση στη Χρυσή Αυγή, που πενθεί σήμερα. Μην κοιτάτε που δεν το λέει. Έχει βάλει πλερέζες. 74 χρόνια κλαίνε κάθε μέρα. Αυτή θα είναι η απάντηση για να πάει στα σκουπίδια της ιστορίας. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση και την αντιπαράθεση εντός εισαγωγικών χθες, πολύ υψηλού επίπεδου, πράγματι εκπληκτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Απέχθεια. Ο κόσμος συχαίνεται, να το ξέρετε. Όλους. Όμως, βολεύει. Δεν είναι αθώα αυτή η αντιπαράθεση. Ούτε είναι αυθόρμητη. Στημένη είναι. Εμείς την έχουμε ξαναζήσει. Τι στόχο έχει? Να αθωώσει το καπιταλιστικό σύστημα, να κρύψει τη στρατηγική συμφωνία που υπάρχει και που λέγεται καπιταλισμός και Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στα κόμματα του ευρωπαϊκού καπιταλιστικού τόξου, και να πολλώσει τον κόσμο σε τι? Στα κότερα, στον τάδε, σε επιμέρους, δηλαδή σε πολιτικό άθλιο κουτσομπολιό, ανεξάρτητα να έχει βάση, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είμαστε από αυτούς που θα δώσουμε τη μάχη με τέτοια όπλα, γιατί έχουν υπεροχή οι ιδέες μας άσχετα αν δεν εκφράζονται. Όμως θέλω να πω κάτι, να επαναλάβω μάλλον. Το έχουμε ζήσει εμείς και ο λαός το έχει ζήσει. Αν θυμάστε τις αντιπαραθέσεις ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, είχαν φτάσει σε τέτοιο και σε χειρότερο σημείο. Και ο κυτρινισμός είχε απογειωθεί τότε. Όμως, δεν θέλω να πω τίποτα. Ο κύριος Καμένος έλεγε τον Παπανδρέου αρχηγό της 17 Νοέμβρη, και σήμερα μας βγήκε χθες και μας έλεγε ότι ήταν άλλο πράγμα. Ήταν άλλος ηγέτης. Να δείτε τι συμβαίνει δηλαδή. Δεν θέλω να... Το ποιο είναι το πιο σημαντικό? Όσο οξύνονταν η αντιπαράθεση και έφτανε στα άκρα πραγματικά με αθλειότητες, τόσο συγκλίναν τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το απίστευτο που έλεγε το ΚΚΕ τότε, ότι κάποτε θα συγκυβερνήσουν για να διασώσουν το σύστημα, και όλοι μας βρίζαν, συνέβη στην πραγματικότητα. Αυτή είναι μια εικόνα από το μέλλον. Γράφτε το αυτό. Σας το είπε και Αλέκα η Παπαρίγα. Είναι εικόνα από το μέλλον, όχι το άμεσο ίσως, το πιο μακροπρόθεσμο, που θα γίνει με άλλα πρόσωπα, πιθανά με άλλες συγγενείς δυνάμεις, με στόχο να υπηρετήσει το σύστημα. Η κυβέρνηση θριαμβολογεί. Να σας πω την αλήθεια, λίγη σεμνότητα δεν βλάπτει. Φυσικά δεν υπάρχει σεμνότητα σε αυτή την ακραία πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει και που κρύβεται τις αιτίες. Προκαλεί όμως το λαό. Λέει, πετύχαμε, λέει, στη Νέα Δημοκρατία εκεί που αποτύχατε. Συμφωνούμε. Τι πέτυχε η κυβέρνηση? Πέτυχε την εφαρμογή, την πλήρη, του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου μνημονίου, που περιλάμβανε όλα τα προηγούμενα. Ποιος ήταν ο στόχος?
Αυτά τα λέγανε και ορισμένοι, γιατί άλλοι τα κρέβαν. Ποιος ήταν ο στόχος του πρώτου και δεύτερου μνημονίου και του τρίτου μετά? Δεν άλλαξε επειδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ίδια γραμμή είχε. Να φορτώσει την κρίση στο λαό, να δημιουργήσει προϋποθέσεις και θεσμικό πλαίσιο για την άνδρωση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυτά τα έλεγαν με άλλη γλώσσα βέβαια. Τα έλεγαν και κάποιοι ΣΥΡΙΖΑΙ τότε. Ότι αυτά ήταν τα μνημόνια. Η κυβέρνηση τα εφάρμοσε. Και πώς το εξηγείτε εσείς ότι τα κοράκια, οι απάνθρωποι, οι ληστές του ιδρώτα του λαού, η Μέρκελ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα κοράκια της Ευρώπης, πώς σας δίνουν συγχαρητήρια τώρα? Γιατί? Μα το είπε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί εμείς πετύχαμε. Καταφέραμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα μέτρα. Εδώ ποιο πράγματα συμβαίνουν? Ή τα κοράκια έγιναν αηδόνια ή εσείς γίνατε κοράκια. Ας βγάλει τα συμπεράσματα ο λαός. Μάλλον το δεύτερο. Για να μην πω ότι το δεύτερο είναι. Εφαρμόσατε ακριβώς αυτή την πολιτική. Ό,τι ζήτησε το κεφάλαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι ζήτησε το δούνο του, τα εφαρμόσατε. Να τα πω, μείωση μισθών, συντάξεων, χτύπημα κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Ναι ή όχι? Μειώθηκαν οι μισθοί επί των ημερών σας, που κορεύεστε σήμερα, επειδή με υπουργική απόφαση δώσετε κάποια τσίκουλα? Μειώθηκαν. Στοιχεία δικά σας, όχι δικά μας. Διατηρείται η ζούγκλα, η εργασιακή διατηρείται. Μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες συνολικά στην τετραετία. Μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες. Ιδιωτικοποιούνται τα πάντα και μάλιστα λέτε ότι εμείς, κυρία Σταφάκη, συγχαρητήρια γι' αυτό, κάνουμε καλύτερα τη δουλειά από ό,τι την κάνετε εσείς. Και σε αυτό το τομέα βάρατε όλο τον πλούτο της Ελλάδας σε ένα ταμείο για 99 χρόνια. Και έρχεστε τώρα και λέτε ότι είμαστε με τους πολλούς. Τραγικό δεν είναι? Είστε με τους πολλούς γιατί μοιράζετε κάποια ψίχουλα. Καλά, τι νομίζετε ότι είναι ο κόσμος ζητιανή? Φάγατε όλοι σας 60 δις από τους συνταξιούχους, τόσα είναι. Και τους δίνετε τώρα 800 εκατομμύρια και μάλιστα λέει και η κυρία Ξενογεννακοπούλου, παρά τους τόνους που έχει, και αυτό το εκτιμάμε, ότι όποιος λέει δεν καταλαβαίνει και λέει για ψίχουλα είναι εκτός πραγματικότητας. Αλήθεια, τι το 500 σε ένα χρόνο? Τι είναι το 500 για ένα χρόνο? Και είστε και παραπέρα, όποιος πάρει 501 δεν θα πάρει το 100%. Και όποιος πάρει 701 θα πάρει το 50%. Και παρακάτω, και άλλοι το 30%. Και παρουσιάζεστε. Δικά σας είναι τα λεφτά αυτά. Ισχυρίζεστε ότι έχετε ταξική μεροληψία. Συμφωνούμε. Απόλυτα. Έχετε ταξική μεροληψία υπέρ του κεφαλαίου και θα το αποδείξουμε. Και ταξική αναισθησία υπέρ των πολλών για τους οποίους ορκίζεστε. Από πού φτιάξατε τα υπερπλεονάσματα? Βγαίστε, το λέω στον κύριο Σταδάκη, είναι αρμόδιος, να μας πείτε πώς δημιουργήθηκαν τα υπερπλεονάσματα. Πώς απλήρωσε το κεφάλαιο? Όχι μόνο στην κρίση, αλλά τώρα με τα υπερπλεονάσματα. Μιλάτε ειλικρινά? Με ποια στοιχεία? Για ταξική πολιτική. Αφήστε με, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, μη αυτό το πράγμα κάθε φορά. Αφήστε με. Να σας παρακαλώ. Ο άλλος μίλησε μια μισή ώρα. Εντάξει, θα μιλήσουμε κι εμείς. Βαράτε εσείς το κουδούνι και εγώ θα μιλάω. Λέω λοιπόν, για να δούμε. Φόροι εισοδήματος. Πόσο πληρώνει το κεφάλαιο που κατέχει το 60% του εθνικού πλούτου? Το ΑΕΠ μάλλον. Πόσο? 6% συνεισφέρει στον προπολογισμό. Το 94% τι είναι? Από εκεί τα πήρατε. Και λέτε για ταξικό πρόσημο. Θα πω τι είναι το ταξικό. Έμεση φόρη. Αύξηση 4,2 δις. Το 15 στο 18. Και τώρα δίνετε 1 δις συνολικά και παριστάνετε και τους φιλάνθρωπους. Ντροπή. Το λιγότερο. Πώς μαζεύτηκαν τα 31 δις? Και το μαξιλάρι, πέρα από τα 15 που δόθηκαν και που θα επιστραφούν, ξέρετε πώς? Πώς? Από το αίμα και τον ιδρώτα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Είστε λοιπόν, έχετε ταξικό πρόσημο, για να το περιγράψουμε. Όταν έγιναν όλα αυτά στους κεφαλαιοκράτες, απαλλαγή, φορολογία και ενίσχυση. Μείωση φορολογίας από το 29 στο 25. Μείωση 50% του φόρου διανεμωμένων κερδών. Ακούστε. Ενώ τους εργαζόμενους τους φορολογείτε άγρια, μειώσατε από 15% σε 10% στα διανεμόμενα κέρδη των μεγάλων εταιριών. Αυτό είναι ταξικό πρόσημο. Όχι πρόσημο. Είναι ταξικό ένσημο. Ασφαλίζετε τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και
από πάνω υπερηφανεύεστε. Να πάμε για το ειδικό καθεστώς. Εδώ δίνεται κίνητρα και φοροαπαλλαγές, μειώνοντας το ύψος των επενδύσεων από 20 σε 15 εκατομμύρια. Ακούστε, να ξέρει ο κόσμος. Ανά ένα εκατομμύριο φοροαπαλλαγές για μία θέση. Μία θέση εργασίας. Τόσο πρόκληση. Ανά ένα εκατομμύριο επένδυσης, αν έχει μία θέση εργασίας, μπαίνει σε ένα ειδικό καθεστώς. Φωνάζει η Νέα Δημοκρατία. Τι φωνάζετε? Δεν ψηφίσατε όλα αυτά. Όλα όσα τα μέτρα ήταν υπέρ του κεφαλαίου τα ψηφίσατε. Ναι ή όχι? Και ζητάτε και παραπάνω. Και όλοι οι υπόλοιποι. Μιλάτε για κότερα, για εφοπλιστά. Δεν παίρνουμε σε αυτή τη λογική. Ούτε μπήκαμε ποτέ. Όμως στο άρθρο 103 κάνατε την πάπια όλοι. Ζητήσαμε να αναθεωρηθεί. Καλά. Δεν έχετε το Θεό σας. Η πρώτη χώρα σε εμπορικό στόλο στον κόσμο με αμύθιτα κέρδη να πληρώνουν οι εφοπλιστές φορολογία λιγότερη από τα πληρώματα. Κι όμως, κουβέντα κανένας. Εμείς είπαμε να αναθεωρηθεί. Να μπουν κάποια όρια σε αυτή τη χλειδί, την αμύθιτη, την απίστευτη που τη βλέπει ο εργαζόμενος όσα δουλεύει σε όλα τη ζωή του. Ένα βράδυ τα ξοδεύουν αυτοί. Τίποτα και σε αυτό. Να πάμε και σε άλλα. Να πάμε για το νέο πακέτο που φέρνετε. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Δαγασάκης τα είπαν πολύ ψηλά για αυτά που δίνει στους εργαζόμενους που είναι ψίχουλα. Ένα δις είναι. Κάνετε λογαριασμό. Αλλά για αυτά που δίνει στους κεφαλαιοκράτες δεν έβγαλε κουβέντα. Δηλαδή, νέες φοροαπαλλαγές στις νέες επενδύσεις από αύξηση συντελεστού απόσβεσης. Από 100% στο 150%. Μεγαλύτερη κρατική επιδότηση στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, λέτε ότι κάνουμε πολιτική για να μειώσουμε την ανεργία με την τσέπη των εργαζομένων. Τι παίρνετε από τους κεφαλαιοκράτες? Το αντίθετο κάνετε. Τους χαρίζετε κι άλλα. Λες και είναι φτωχοί και δεν μπορούν. Τελειώνω. Επομένως, λέω ότι η διαφορά σας με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ίδια τα κόμματα. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε τώρα της ισοπαίδωσης. Αλλά τα κόμματα δεν κρίνονται από το αν είναι ίδια ή όχι. Διαφορετικά είναι. Όμως η στρατηγική είναι ίδια. Ποια είναι η διαφορά σας? Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της καπιταλιστικής ανάπτυξης και εσείς είστε υπέρ της ανάπτυξης του καπιταλισμού. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχετε και αποδεικνύεται ιστορικά. Ιστορικά. Ότι αυτό που έγινε, ότι όταν δεν μπορεί η ακρεφνής παραδοσιακή δεξιά, που έχει διαφορές, αλλά είναι επιμέρους, τότε έρχεται, ερχόταν η σοσιαλδημοκρατία. Και τώρα έρχεται, αυτό που λέγε και ο Ανέλη και πήγε ο Καραθανασόπουλος, η light αριστερά, η οποία τι αποτελεί? Την χρυσή εφεδρεία του συστήματος. Ό,τι και να πείτε. Και αλήθεια, μας ζητάτε ψήφο εμπιστοσύνης? Αμερικανονατοϊκή αριστερά. Ζητάτε ψήφο εμπιστοσύνης? Τσιράκια του ΠΑΕΤ. Όλοι μαζί. Του ΝΑΤΟ, του υπεραλισμού, της σφαγής των σφαγέων, των σφαγέων των λαών. Θα σηκωθούν από τον τάφο τους όλοι με αυτά που κάνετε. Και ο παρεμπιπτόντος ο κύριος Πάιτ σήμερα μιλάει στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Είναι ο μοναδικός ξένος πρέσβης. Π.χ. Έχει βέβαια, είναι στο πρωτοτυπικό μέτωπο. Γιατί οργάνωσε το φασιστικό πραξικόπημα στην Ουκρανία. Ψήφο τέτοιο δεν θα πάρετε. Και ακόμα κι αν παρασύρετε κάποιο κόσμο, θα τα πληρώσετε ως πλυντήριο του υπεραλισμού. Αντί λοιπόν να ψάχνει να δει διαφορές, δαγκωτό κουκουέ παντού. Αν ψάχνει να βρει διαφορές στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, ματέως θα ψάχνει ο λαός. Ψηφοδέλτιο κουκουέ, στήριξη πλάι στο κουκουέ με όλες τις διαφωνίες, γιατί εμείς σταθήκαμε ορθοί, ενώ εσείς προσκυνήσατε τη βαρβαρότητα.